εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράπτε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσε ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κηλίδος και σώσον αγαθέντια σου τα ψυχάς ημών. Όλοι μας. Ευλογητός η Χριστέ, ο οποίος έτρωγε από τα ψίχουλα ο Λάζαρος,
που έπεφταν από το τραπέζι του υπουργείου. Από τα ψίχουλα, παρακαλώ. Ό,τι περίσσευε, έτρωγε το φτωχαράκι αυτό. Και σήμερα πάλι λέει, άνθρωπός της, άνθρωπος της, ένας άνθρωπος, πλούσιος και αυτός, πλησίασε τον Χριστό. Αλήθεια δεν είχε όνομα. Είχε αδελφοί μου όνομα. Αλλά το έχουν ξαναναφέρει στο μυαλό μας. Τους ανελεήμονες πλουσίους, ο Θεός τους εξαφανίζει. Τους εξαφανίζει. Οι πλούσιοι έχουν όνομα μόνο σε αυτή τη ζωή. Μόνο σε αυτή τη ζωή έχουν όνομα. Ο Δωσάκης, ο Μαγιάννης, ο Άσης και τότε ήταν οι τότε πλούσιοι. Έχουν μόνο σε αυτή τη ζωή. Λάτσες και ούτω καθεξής. Όσο οι πλούσιοι αυτοί είναι ανελεήμονες. Διότι αν είναι ελεήμονες, αν είναι ευεργέτες, αυτοί οι άνθρωποι, το όνομά τους καταγράφεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Και το όνομά τους. Και γι' αυτό η Αγία Γραφή κατέγραψε και όνομα πλουσίων. Και μάλιστα έχει γίνει και παροιμία και λέμε πολλές φορές το Αβραάμ τα καλά να πατήσεις. Γιατί λέμε το Αβραάμ τα καλά να πατήσεις. Το πλούτο του Αβραάμ. Διότι ήταν βαθύ πλούτος. Αλλά όμως δεν ήταν μόνο βαθύ πλούτος. Ήταν γεμάτος από αγάπη. Γεμάτος από ελεημοσύνη. Αφοσιωμένος στον Θεό. Ήταν πιστός ακόλουθος του Θεού. Εφήρμαζε κατά γράμμα αυτό που ήθελε ο Θεός. Δεν έκανε ποτέ το δικό του Αβραάμ. Δεν είχε ίδιο θέλω. Δεν έκανε το θέλημα αυτό που κάνουμε εμείς καθημερινά. Ο Αβραάμ έκανε το θέλημα του Θεού και φάνηκε αυτό ξεκάθαρα. Πότε, όταν ο Αβραάμ, όταν ο Θεός είπε στον Αβραάμ, Αβραάμ, πάρε τον Ισάκ, το παιδί που είχε παρακαλέσει, χίλιο παρακαλούσε τον Θεό να του δώσει ένα παιδί με τη γυναίκα του. Και δεν του έδινε ο Θεός. Και το απέκτησε το παιδί στα βαθιά γεράματα. Και όταν το απέκτησε, χάρηκε. Και τώρα του λέει ο Θεός, Αβραάμ, πάρε το παιδί σου και ανέβα πάνω σε αυτό το λόγο και πάρε και ένα μαχαίρι και κόψε το λαρίκι όπως κόβεις και σφάχνω όπως κόβεις και θυσιάζεις τον πρόβατο. Θέλω να μου θυσιάσεις τώρα το παιδί σου. Τότε πρέπει να ξέρουμε ότι την εποχή εκείνη γινόντουσαν και ανθρωποθυσίες. Η Αγία Γραφή δεν δέχεται τις ανθρωποθυσίες, αλλά όμως βλέπουμε τον Θεό ότι του ζητάει να κάνει μια ανθρωποθυσία. Έπρεπε να σκοτώσει, να υπακούσει στον Θεό ή όχι. Και μιλάει για το παιδί του. Δεν πρέπει να σκοτώσει κάποιον άλλο. Να σκοτώσει το παιδί σου και το αίμα του θα το προσφέρει θυσία. Κατά πόσο είναι εύκολο, αδέρφια μου, να υπακούσει ο άνθρωπος σε μια τέτοια εντολή του Θεού. Κι όμως υπήκουσε. Κι όμως υπήκουσε. Πήρε το παιδί του και πήγε να το θυσιάσει. Και τελευταία στιγμή ο Θεός, ο οποίος δεν θέλει θυσίες, απλώς ήθελε να δει εάν όντως ο Αβραάμ θα έκανε το θέλημα του Θεού ή θα έκανε το δικό του. Και όταν διαπίστωσε ότι ο Αβραάμ κάνει το θέλημα του Θεού και πήρε το παιδί και το ανέβασε στο θυσιαστήριο, τότε του λέει στόχο Αβραάμ. Μέχρισες. Όντως κάνεις το θέλημα του Θεού. Ελεήμων, πλούσιος, ελεήμων, φιλέσκλαβος, υπάκουος στον Θεό μέχρι θανάτου. Και ρωτώ, και αυτά γίνονται στην παλιά δηλαδή. Εμείς που γνωρίσαμε τον Χριστό, εμείς που αγαπήσαμε τον Χριστό, εμείς που ζούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, έχουμε αυτές τις αρετές του Αβραάμ. Έχουμε αυτές τις αρετές του Αβραάμ.
Και έχει γίνει και παροιμία δική μας. Το αναφέρουμε και λέμε. Ο Θεός δεν σε προηγεί. Το Αβραάμ τα καλά τα αποκτήσεις. Άρα δεν είναι κατά του πλούτου ο Θεός. Είναι κατά του πλουσίου εκείνου που συσσωρεύει το πλούτο του. Και είναι ανελαίμιο. Κρατάει την μερίδα του λέοντος για τον εαυτό. Όχι. Αυτό δεν το έκανε ο Αβραάμ. Δεν κράτησε την μερίδα του λέοντος. Δεν γέμισε τις αποθήκες του και ότι περίσσευα το μοίρασε. Όχι. Μοίρασε. Όπως του στέλνει ο Θεός, μοίρασε. Και όσο μοίρασε, τόσο του ερχόντουσα. Και ξανά μοίρασε. Και γι' αυτό αξιώθηκε να τον επισκεφθεί η Αγία Τριάδα. Γι' αυτό αξιώθηκε. Τίμησε ο Θεός τις αρετές του. Τη φιλανθρωπία του, την ελεημοσύνη του, την υπακοή του. Την αφοσίωσή του στον Θεό. Ρωτάτε, αδέλφια μου, γιατί ο Θεός δεν ευλογεί τα σπίτια μας. Ρωτάτε, γιατί ο Θεός δεν είναι μες στις οικογένειές μας. Ρωτάτε, γιατί ο Θεός δεν μας πάει καλά σαν αδέλφους. Γιατί έχουμε τις αρετές του Αβραάμ. Τον Αβραάμ τον ευλόγησε. Αλλά ο Αβραάμ είχε τις αρετές αυτές. Εμείς έχουμε αυτές τις αρετές. Τις έχουμε αποκτήσει. Και βλέπετε, αδέλφια μου, τι, ότι ο πλούσιος, ο άνθρωπος πλούσιος, ανώνυμος και αυτός, δεν είχε όνομα. Ο άλλος ο πλούσιος με το φτωχό Λάζαρο, πάλι ανώνυμος ο πλούσιος. Μα δεν είναι δυνατόν να είναι πλούσιος. Οι πλούσιοι έχουν ένα όνομα. Μην πείτε ότι δεν ξέρετε το Βαρδινογιάννη. Μη μου πείτε δεν έχετε ακούσει το Ποδοσάκι, μη μου πείτε δεν έχετε ακούσει το Λάτσι, μη μου πείτε δεν έχετε ακούσει το Πόπολα, μη μου πείτε ότι ξέρετε αυτά τα νόμα, μπορεί να το γνωρίσει προσωπικά. Αλλά τους ξέρετε. Ακούτε τα ονόματά τους. Αυτά τα ονόματα δεν γράφονται αδέρφια μου στα ουράνια. Χάνονται. Εν αντιθέσει, δείτε ότι αυτός που έβλεγε από τα ψίχουλα έχει όνομα. Δεν είχε όνομα ποτέ. Δεν είχε όνομα. Ποιος σε ξέρει πουλά του. 300 ευρώ ήταν τσιπέρνες. Ποιος σε γνωρίζει. Για να έπαιρνες κανένα μισθό κάτω χιλιάδι. Θα σε ξέραν πολύ. Για να σου ήταν 100 περίπους. Θα σε ξέραν πολύ. Ποιος σε ξέρει άνθρωπε μου εσένα. Στο χαράκι του Θεού ποιος σε ξέρει. Περνάς ανώνυμα από αυτή τη ζωή. Ανώνυμα περνάς. Μέσα στο μπούκιο και χάνεσαι. Όπως είναι τα κοτόπουλα έχουν όνομα. Και γι' αυτό τώρα θέλουν κιόλας να αντιμετωπίσουν τους ανθρώπους. Γιατί δεν θέλουν τα ονόματα, τι να τα κάνουν. Θέλω σου βάλω όπως έβαλε στα έπιπλα, στα ζώα, ένα νούμερο και σένα για να ξέρουν ποιο νούμερο είσαι. Και αν ζεις πέθανε και να σε παρακολουθούν. Γι' αυτό θέλω να τσιπάρουν τους ανθρώπους. Γιατί είσαι ανώνυμο πλήθος. Ενώ η πλούση δεν είναι ανώνυμο πλήθος. Δείτε ότι ξαφνικά όμως ο Λάζαρος στη Βασιλεία του Θεού αποκτά όνομα. Το ξέρει. Ο Θεός, το ξέρει ο Θεοτόκος, το ξέρουν οι άγγελοι, το ξέρουν οι άγγελοι και το όνομά του καταγράφεται στην Αγία Γραφή. Ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος. Δείτε ότι ο φτωχός εδώ δεν είχε το όνομα, αλλά θυμηθείτε το ότι εμείς οι φτωχοί θα αποκτήσουμε όνομα στα ουράνια. Εκεί θα έρθουν όνομα και εκεί είναι η ατελέχεια του ζωή. Εδώ και να αποκτήσεις όνομα. Θα ζήσεις 100, 80, 70, 60, 50 χρόνια, όσα θέλει ο Θεός. Να τα χάνεις εδώ. Και μαζί χάνεται και το όνομά σου. Πλούσιοι άνθρωποι της γης. Εν αντιθέσει, ότι εκεί θα καταγραφεί το φτωχό. Έτσι λοιπόν και σήμερα, άνθρωπός σας, όποιος άνθρωπος, λέει η Εκκλησία σε τον Χριστό, πλούσιο.
Δεν ήταν κάποιος πλούσιος. Δείτε πόσο περιφρονητικά τον αναφέρει. Κάποιος. Πόσο περιφρονεί ο Θεός τους πλουσίους, τους ανελεήμονες. Γιατί τον Αβραάμ, επαναλαμβάνω, που ήταν πλούσιος, δεν τον περιφρόνησε ο Θεός. Τον επισκέφθηκε μες στο σπίτι. Του έδωσε την ευλογία. Αλλά και εμείς, αδέρφια μου, παρένθεση κάνουμε. Από το μικρό κύριο που έχουμε. Το μικρό μισό που παίρνουμε. Από την ψήφινα. Να δίνετε. Να δίνετε. Και αυτή η ελεημοσύνη. Το δίλεπτο της χείρας. Καταμετρά πολύ περισσότερο από ό,τι θα μετρήσει ο πλούσιος που δίνει από το εξεπλά. Το δίλεπτο του φτωχού μετρά πολύ περισσότερο από ό,τι μετράει κάποια εκατομμύρια που πεθανόν μπορεί να δώσει κάποιος. Αλλά είναι το περισσεπλά. Γι' αυτό και από τα λίγα που έχετε, μην πάψετε μέχρι την ώρα του θανάτου τα χέρια σας να μοιράσουν. Να μοιράσουν! Να σκορπίζουν αγάπη, να σκορπίζουν ελεημοσύνη, να σκορπίζουν έλεγχος. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, λέει ο Χριστός μας, διότι εκείνη την ημέρα αυτοί και θα ελεηθούν. Οι υπόλοιποι, καταλαβαίνετε τι θα πάθουν. Σκορπάτε λοιπόν έλεγχος, σκορπάτε αγάπη. Όπως έκανε και ο Αβραάμ. Και θα δείτε τη μεγάλη ευλογία του Θεού. Έτσι λοιπόν ένας πλούσιος τον επισκέπτηκε τον Χριστό μας. Και τι έκανε που τον επισκέφτηκε, διδάσκαλε αν θέλει. Τι πίσω η ζωή αιώνιων που πληρονομίζω. Διδάσκαλε αν θέλει, τι να κάνω για να σωθώ. Αυτό που απαντήσαμε εμείς την προηγούμενη εβδομάδα στην ομιλία μας εδώ στο κήρυγμα. Πώς θα σωθώ, τι να κάνω να σωθώ. Και ο Χριστός το απάντησε. Και του λέει, δεν γνωρίζεις τον νόμο. Δεν γνωρίζεις το μόνο. Δεν γνωρίζεις που λέει, δεν θα κλέψεις. Του πει τις 10 έπαιρνες. Τι μα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και προσέξτε, όχι να τους θυμάς αν είναι καλή. Είτε ο γονιός είναι καλός, είτε είναι στραβός και ανάποδος. Είτε ο γονιός σε πέταξε από το σπίτι και σε έκλεισε στο φαροτροφείο. Εσύ οφείλεις το γονιό αυτό να τον θυμάς. Έστω κι άλλο γονιό σε πέταξε. Τι μα το πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δεν λέει να τον τιμάμε αν είναι καλός και αν δεν ήταν καλός εδώ δεν θυμούμε. Όχι. Αδιακρίτως λέει. Τους γονείς θα τους τιμάμε. Και πόρτι να τιμάμε. Και ο πατέρας σου και να. Το γονιό το τιμούμε. Αυτό μας δίδαξε ο Κύριος μας. Μη μηχεύσεις, μη πορνεύσεις, μη κλέψεις, μη συλλέψεις, όσα έχει ο πλησίος. Και του είπε τις 10 εντολές. Ρωτώ αδέρφια, δείτε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο πλούσιος, ο οποίος πέθανε και ετάφθηκε κάποια στιγμή, είχε μια ανησυχία. Τι ανησυχία, πνευματική ανησυχία. Τον ενδιέφερε τι να κάνει να σωθεί. Είδε ότι η ζωή περνάω τα χρόνια. Είδε ότι η ζωή είναι μάταιη. Είδε ότι η ζωή δεν αξίζει αυτή τίποτα. Έρχεται και παρέρχεται, λες και είναι νερό σε ένα λιάκι που περνάει και φεύγει. Και φεύγει πολύ γρήγορα. Και διαπιστώνει ότι η συνέχεια της ζωής μας είναι αιώνια. Εκεί δεν υπάρχει τέλος. Εκεί θα ζούμε αιώνια στην άλλη ζωή. Δεν υπάρχει τέλος. Εδώ υπάρχει στα 70, στα 80, στα 100 υπάρχει τέλος. Και είναι στα μόνα. Γιατί το να ζεις αιώνες, αιώνια, χίλια κυρίδες, εκατομμύρια χρόνια μετά. Και να είσαι πάντοτε νέος, όπως λένε οι Έλληνες. Πάντοτε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Να κερδίσω όλη τη ζωή και την κέρδη.
τι έγινε. Αλλά την κέρδισε η γλάσσα του και απολαμβάνει τώρα τα αγαθά του παραδείσου. Τι να κάνουμε, έχουμε εμεί τέτοιου είδου ερωτήσει. Έχουμε τέτοιου είδου πνευματικέ αναζητήσει. Εμεί αναρωτιόμαστε καθημερινά και λέμε, Χριστέ μου, τι να κάνω για να σωθώ. Δείξε μου, Κύριε, οδόνε ή πορεύσω με. Χριστέ μου, δείχνε μου, σε παρακαλώ, καθημερινά τον δρόμο σου. Πού να πορεύομαι για να εφαρμόσω το θέλημά σου. Λάλη, Κύριε, και ο δούλος σου ακούει. Μίλα μου, Κύριε, και ο δούλος σου είναι έτοιμος να σ' ακούσει και να πορευτώ. Έχουμε εμείς αναζητήσεις για το πώς και με τι τρόπο θα σωθούμε. Είναι ερευνές μας, είναι μονάχα τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε αύριο, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Ή αυτή είναι η μέρημνά μας, η καθημερινότητα. Μήπως η μέρημνα, το σήμερα, μας κερδρώει τον χρόνο και μας κερδίζει τον χρόνο και όχι αυτό που θα ζήσουμε αιώνια. Μήπως ασχολούμεθα με τη σταγόνα που είναι τα λίγα αυτά χρόνια και αφήνουμε να χάνουμε τη θάλασσα ολόκληρη που είναι η αιωνιότητα. Μάλλον ασχολούμεθα με το σύγχρονο, αδέρφια. Τουλάχιστον να ανοίξετε τις τηλεοράσεις ή τα ραδιόφωνα και τώρα που ερχόμουν στον δρόμο, έβαζα διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τα οικονομικά. Κατά πόσο με ενδιαφέρουν οι χριστιανοί τα οικονομικά. Κατά πόσο με ενδιαφέρουν. Όταν ο Χριστός μας είπε στο Πάτερ ημών, τον Άρτον ημών, τον επιούσι τον Κύριε θέλει από σένα. Δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Τον Άρτον ημών, τον επιούσι τον να μας δίνεις. Δεν σου ζητούμε κάτι παραπάνω. Εμείς δεν ζητούμε πλότο, πλότη. Αυτό λέει ο Χριστιανός. Και λέει και κάτι άλλο ο Χριστός. Μη μερινά. Τι θα φάτε. Τι θα πιείτε. Πώς θα ζήσετε αύριο. Τι θα κάνετε μετά. Η καθημερινή ημέρα λέει τα δικά της προβλήματα. Μην ασχολείστε με το αύριο. Και δείτε ότι οι τηλεοράσεις και όλων των συζητήσεις είναι. Κόβουν τις συντάξεις. Δεν τις κόβουν τις συντάξεις. Θα μειωθούν οι μισθοί. Μας πέτυχαν και εκεί που είπε ο Χριστός που με ρινάτη για την ύλη, μας έκαναν οι ληστές. Να ασχολούμεθα καθημερινά με την ύλη. Καθημερινά να ασχολούμεθα με την ύλη. Γιατί τι είπε ο Χριστός. Μη με ρινάτη. Και τι θα κάνουμε, δεν θα ζήσουμε. Μας δίνει μόνος του. Εγώ δεν είμαι εκείνος, λέει, που όταν ο Ηλίας είχε πάρει και κρύφτηκε από τον Αχάβ και την Ιεζάβελ μέσα στη σπηλιά. Εγώ δεν είμαι, λέει, ο Θεός εκείνος ο οποίος φρόντισα την δαβάη και την δαβή. Εγώ δεν πρόσεξα το παιδί μου, τον εγκατέλειψα τον Ηλία. Εγώ δεν είπα στον Μωυσή να πάρει ο Μωυσής να πάρει το λαό του Θεού μέσα στην Αίγυπτο και να τον περάσει από όλη την Αίγυπτο και να τον φέρει στη γη της Επαγγελίας. Τι θα έπρεπε, 40 χρόνια, ένας λαός στην Αίγυπτο. Όσοι έχετε πάει στο Σινά και από το Σινά στην Αίγυπτο, ξέρετε με τι έργο μιλάμε. 40 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός, γυναίκες, γέροι, μωρά, παιδιά, μεγάλη, μικρή, ζώα. Πηγαίνανε με τα καρότσια, με τα άλογα, με τις καμίλες. 40 χρόνια, εόντου πρόβλημα και να είχανε, τέλειωσαν. Τέλειωσαν, αδελφοί μου. Ποιος τους δάχισε. Δεν είναι ο Κύριος εκείνος που έστειλε το μάνα στον ναό. Δεν είναι εκείνος ο Κύριος που φρόντιζε και τους έπαιζε νερό κάθε φορά που τους ψάχανε. Γι' αυτό τι είπε ο ίδιος ο Κύριος. Μη με ρημιμήσετε για το θετικό σας. Μην δείτε το τι θα ντυθείτε.
μαθαίνεις. Στέλνει τον Στουρνάρα έξω, έλατε μου, τον υπουργό οικονομικό, στέλνει τον υφυπουργό, όπως λέγει τον άνθρωπο, στέλνει τον Σαββαρά, στέλνει τον ένα, στέλνει τον άλλο. Πήγε ο ένας, πήγε ο άλλος, αλλάζουν τα ρολιό, τα βάζει τα ρούχα του αλλιώς, αλλάζουν τα πρόσωπα και τα στάση μήνυμης. Μήπως κάνω λάθος. Άλλαξε η οικονομία της Ελλάδος. Άλλαξε η κατάσταση της Ελλάδος. Δεν βλέπετε καράβι που λες βουλιάζει ή δεν βουλιάζει. Βουλιάζει ή δεν βουλιάζει. Και ένα συνεχόμενο άνθρωπος. 3.000 διάβασα οι εφημερίδες γράψανε. 125 άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει μέχρι σήμερα. Και ρωτώ, ποιος οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους στο θάνατο, ποιος τους δολοφόνησε? Εάν όχι αυτοί οι κύριοι. Γιατί? Διότι δεν ελπίσανε τον Κύριο. Δεν ελπίσανε τον Χριστό, αδελφοί μου. Όποιος ελπίζει στον Χριστό δεν τροπιάζεται ποτέ. Όποιος έχει την πάση με ελπίδα του στην Θεοτόκο δεν τροπιάζεται ποτέ. Υπολογίζεται μόνο τους. Και αυτοί και οι κυβερνώντες και όλοι εμείς. Κολλημένοι στην ύλη. Έτσι λέει ο πλούσιος αυτός. Αλλά είχε πνευματικές αναζητήσεις. Παρόλα αυτά, κάνει την προσοχή. Τι πίσω είναι η ζωή αιώνια να κληρονομήσω. Τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Και το απάντησε ο Χριστός, εφήρμοσε τις εντολές τότε του Χριστού. Εφήρμοσε τις εντολές που έδωσε ο Μωυσής. Λέει ο Χριστός μας και θα σου πει. Και τι το απαντάει. Κύριε, τις 10 εντολές τις έχω εφαρμόσει για την νεότητό μου. Από μικρό παιδάκι είμαι κοντά στην Εκκλησία, κοντά στον Θεό. Ούτε πόρνευσα, είμαι παρθένος, ούτε λύγευσα, ούτε έκλεψα, ούτε ζήλυψα, τίμησα τους γονείς μου, όλα τα έκανα. Όλα του Χριστούς. Ξέρεις τι έκλεψες στην Εκκλησία? Αγαπήσεις τον εαυτό σου σαν τον πλησίον σου. Τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Να αγαπάς. Όπως αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς και τον πλησίον σου. Γι' αυτό του λέει ο Χριστός. Το πλούτο που έχεις, μοίρασέ στους φτωχούς. Και τότε ακολούθησέ, τότε θα κερδίσεις τη βασιλεία των ουρανών. Αυτά που έχει μαζέψει, μοίρασέ τα. Μοίρασέ τα στους φτωχούς. Και τότε και ακολούθησε την μοίρασή σου. Και τότε να είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσει. Ω, τι του είπε. Καλή η παρθενία. Καλή η υπακοή. Καλή η νηστεία. Καλή, καλό το να τιμάς τους γονείς, αλλά τον χτύπησε εκεί που ήταν δεμένος. Και αυτός ήταν δεμένος με το χρήμα. Αυτός ήταν δεμένος με το χρήμα. Έχετε δει τα γαϊδούρια ή τα άλογα με ένα πάσαρο κάτω στη γη και με ένα σκηνή με μια αλυσίδα για να υπομονωθεί. Έχετε δει κάτι φυλακισμένους που τους βάζουν κάτι πολλές αλυσίδες και μια χοντρή σφαίρα από σίδερο να μην μπορούν να κουνηθούν. Έτσι είναι ο Χριστιανός. Έτσι ήταν αυτός ο Πλούσιος. Χριστιανός κοντά στην Εκκλησία. Αφού τα είχε φυλάξει όλες τις 10 εκκλησίες, τα καθήκοντά του, τα κανόνα. Αλλά είχε κολλήσει. Ήταν δεμένος κάτω. Αυτός που είναι δεμένος, αδελφοί, πάνω στη γη δεν μπορεί να πετάξει ποτέ για τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί μιλάμε για βασιλεία ουράνια. Δεν μπορεί να πετάξει προς τα ουράνια αυτός που είναι δεμένος πάνω στη γη. Μοίρασε τον πλούτο σου. Το κοιτάει.
για την απάντησή σας. Βάζει το κεφάλι κάτω και απομακρύνεται. Και χάθηκε και το όνομά του. Και λέει ο Χριστός, ξέρετε γιατί έβαλε το κεφάλι. Γιατί ήταν πλούσιος. Και ήταν δεμένος με τον πλούτο. Γι' αυτό λέει να ξέρετε ότι οι πλούσιοι πολύ δύσκολα θα εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Θα εισέλθουν και οι πλούσιοι, αλλά όσοι είναι σαν τον Αβραάμ. Αλλά πολύ δύσκολα εισέλθουν. Γιατί ο Αβραάμ τι έκανε, μοίρασε. Συνήθως εκείνος που γίνεται πλούσιο και δεν μοιράζει. Άμα δίνεις, πώς θα έχεις πλούτο. Άμα μοιράζεις και σκορπάς, δεν μπορεί να έχεις εσύ. Όταν όμως δεν μοιράζεις, τότε σου μένει. Και γεμίζει το χρηματοκιβώτιό σου. Και καθενόμουντας από δίκας, το πετάς στο μικρό χρηματοκιβώτιο και παίρνεις μεγαλύτερο. Και παίρνεις μεγαλύτερο και μετά επειδή φοβάσαι, τα βάζεις στην τράπεζα. Και επειδή φοβάσαι ξανά, τα στέλνεις στην καλυματία. Αυτό γίνεται. Καθενόμουντας από δίκας και ρίζωνας οικοδομήσω. Αυτό είναι ο Χριστός. Ό,τι σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος πλούσιος. Αυτό δεν κάνει ο άνθρωπος. Αυτό δεν κάνει ο άνθρωπος. Και δεμένη. Αυτή είναι δεμένη με το χρήμα. Θα επανέλθω στο χρήμα. Αλλά ο πλούτος μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εσύ μπορεί να μην σ' αρέσει το χρήμα, να μην σ' αρέσει το χρυσό, μπορεί να μην σ' αρέσουν οι λίρες, μπορεί να σ' αρέσουν τα φαγητά, μπορεί να σ' αρέσουν τα ξενοδοχεία, μπορεί να σ' αρέσουν τα κότερα, μπορεί να σ' αρέσουν τα παλάτια, μπορεί να σ' αρέσουν τα παιδιά. Πλούτος είναι τα παιδιά. Τι λένε πολύ. Δεν έχω χρήματα, εμένα ο πλούτος μου είναι τα παιδιά. Είσαι πρόθυμη και πρόθυμος να κάνεις ό,τι έκανε ο Αβραάμ, να θυσιάσεις το παιδί σου. Είσαι πρόθυμος να κάνεις αν σου πει ο Θεός ό,τι έκανε ο Αβραάμ να το κάνεις και εσύ στο παιδί σου. Είσαι δεμένος με το παιδί. Δεμένη παιδιά. Δεν βλέπετε άμα πεθαίνει κάποιο παιδί, ένας νέος, μια νέα, πώς φωνάζει, πώς σουδιάζει, πώς πηγαίνει η μάνα και ο πατέρας, γιατί. Γιατί είναι δεμένος και έχασε τον πλούτο του. Αυτός ήταν ο πλούτος. Ήταν δεμένος κάποιος. Δεν πρέπει να είμαστε δεμένοι με τίποτα. Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι, τα χέρια και τα πόδια, ψυχή και καρδιά, για να μπορούμε να υψωθούμε στα ουράνια. Είτε με χρήμα, είτε με ανθρώπους, είτε με παιδιά, είτε με εγγόνια, είτε με κτίρια, είτε με κότερα, με οτιδήποτε δεν είναι. Είναι ο πλούτος. Είναι ο πλούτος. Και ο Χριστός λέει πρέπει να είμαστε ελεύθεροι από αυτό το πλούτο. Από οποιοδήποτε. Και λέει βλέπετε, ήταν δεμένος. Και γι' αυτό δεν μπόρεσε να προωθήσει. Ο δεμένος δεν θα. Το δεμένο το γαϊδούρι μπορεί να φύγει. Δεν φεύγει. Τι είμαστε εμείς αδέρφια μου. Δεμένα είναι τα γαϊδούρια. Δεμένα είναι οι άγγελοι ή είναι οι άγγελοι που μπορούμε να πετάξουμε. Τι είμαστε ο καθένας από εμάς. Ας κρίνει ο καθένας. Ας κρίνει. Αν μπορεί να αφήσει τον εαυτό του να είναι ελεύθερος. Επανέλαβε. Λέει ο Χριστός. Πόσο δύσκολα θα είναι. Πιο εύκολα είναι, λέει, να περάσει ένα καραβόσκι μέσα από την τρυπίτσα της βελόνας παρά πλούσιος να μπει μέσα στη βασιλεία του ουρανού. Πιο εύκολο, λέει, είναι να περάσει το καραβόσκινο μέσα, αδέλφια μου. Αυτό που δεν είναι καράβι.
Να περάσει πού? Από τη Βερόνα. Μα είναι δυνατόν να περάσει ο καραβός μέσα από τη Βερόνα? Κι όμως περνά. Κι όμως περνά. Πώς? Άμα πετύσεις κάτι με υπομονή και το καραβός θα το λύσεις. Το κάνεις λεπτές προστές. Και μετά μία-μία προστή θα την περνάς μέσα. Στο τέλος από τα μέρη πλευρά θα έχει περάσει ολόκληρο το καραβόσι. Περνάει το καραβόσι. Ομοίως και ο πλούτος. Εάν το πλούτο όπου τον έχεις αποθηκεύσει, αρχίζεις και τον μοιράζεις. Τον λύνεις από πάνω σου και αρχίζεις και μοιράζεις. Αυτά τα δάση. Το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Και αυτή πρέπει να είναι η ζωή των κληρικών μας, αυτή πρέπει να είναι η ζωή των χριστιανών μας. Να μην είμαστε δεμένοι με τίποτα. Και όπως σας είπα, σήμερα αφορμή για την ομιλία αυτή που την έδωσε εδώ ο πατήρ Σεραφείμ, προϊστάμενος του Ιερουσαλήμ, ο οποίος έγραψε αυτό εδώ το άρθρο στο διαδίκτυο και γράφει μέσα. Έκανε αυτές το βράδυ το απόδειπνο μου. Και μετά το απόδειγμα πήγα να ετοιμαστώ, λέει, γιατί θα ομιλούσε σήμερα τον πρωί εδώ στη Θεία Λειτουργία. Και πήγα, λέει, να ετοιμαστώ να μιλήσω. Όταν, λέει, ξαφνικά βλέπω ότι και διακάτοικη σημερινή εφημερίδα έγραφε ότι το ΣΔΟΕ καλεί ιεράρχες που έχουν σε προσωπικούς λογαριασμούς πάνω από 5-6 εκατομμύρια ευρώ. Κόπηκαν με τη χέρια και τα πόδια. Και πράγματι, βλέποντας αυτή την είδηση, όποιος αγάπησε το χρυσό, το Χριστό, και όχι το χρυσό που έχει η εκκλησία. Όποιος αγάπησε το Χριστό, του κόπηκε για να πνοεί. Όταν βλέπει συναδέλφους να κάνουν τι, να έχουν θησαυρείς, πώς λέει θα πω να κηρύξω σήμερα στους φτωχούς ανθρώπους και να τους πω εναντίον του πλούτου, όταν θα γυρίσει αυτός ο κόσμος και θα μου πει, ρε παπάτες, δείτε τα χάρια σας, εκατομμύρια έχετε στις τράπεζες. Πώς θα βγείτε προς τα πρώτα και να πείσω τον κόσμο να μπορεί να πάρει στον έρωτο της αγάπης, να ζητήσει από τον φτωχό τη φτωχή τη γιαγιά, από τη συνταξιούχα, τον συνταξιούχο, τον μικρό, τον μικρόπιστο που του κόπησα πλέον και τρώει πλούτ, τρώει τα τσίγουλα από το τραπέζι των φτωχών. Πώς θα μπορεί να του ζητήσω τον έρωτο της αγάπης από τον ανθρώπο, όλος αδέρφη. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε όταν έχουμε τέτοια κακά παραδείγματα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας? Όταν ακούς ότι οι ιεράρχες, ρασοφόροι έχουν εκατομμύρια σε προσωπικούς τους λογαριασμούς. Πώς αδέρφια μου, πείτε μου, αγάπησαν τα 30 αργύρια και πούλησαν τον Χριστό? Γιατί φόρεσα να αγοράσω τότε? Γιατί το φόρεσα? Γιατί αγάπησα τον Χριστό ή τον Χριστό? Αυτά που πρόσφεραν οι πιστοί, που τα πήγαν? Αλλά έστω και αν είναι νόμιμα, όπως λέει εδώ ο πατήρ Σεραφείμ, έστω και αν είναι νόμιμα να είναι από προσωπική της περιουσία τα χρήματα, δικαιούται ο ιερωμένος να έχει εκατομμύρια στο όνομά του? Και πώς τότε θα πει, μίλωσε ο ιεροκήρυκας, πώς θα πει ο δεσπότης θα πει, μίλωσε τον πλούτο σου στους φτωχούς και δεν προακολουθεί? Πώς θα το πει? Και νόμιμο να τα έχει ακόμα. Δεν μπορεί να τα έχει. Γιατί δεν είναι χρήματα της Μητροπόλεως. Δεν αναφέρουμε ότι είναι χρήματα της Μητροπόλεως. Αν είναι χρήματα της Μητροπόλεως, και είναι για κάποιο ίδρυμα, είναι για να κάνουμε ένα χρονοτροφείο,
να κάνουν ένα νοσοκομείο, να βοηθήσουν τους φτωχούς που σήμερα πεινάνε. Ναι, καταλαβαίνω. Τα μαζέψαν την Μητρόπολη, τα έγινε να κάνει ναι. Αλλά όταν είναι σε προσωπικό λογαριασμό, πώς θα δικαιολογηθούν. Και γι' αυτό τους δω έτους καλοί. Τώρα, και τι έχει να γίνει, τι θα ακούσουν πάλι τα αυτιά μας από τις τηλεοράσεις και από τους εχθρούς της Εκκλησίας. Τι θα ακούσουν πάλι αδέλφια από τα αυτιά μας. Γιατί θα υπηρεστεί ο Χριστός εξαιτίας ημών. Εξαιτίας ημών θα υπηρεστεί ο Χριστός. Και όλοι μαζί η Εκκλησία. Και όλοι μαζί η κοινωνική μας. Και όλοι μαζί η Αρχιερείς. Γιατί υπάρχουν και φτωχαδάκια Αρχιερείς. Υπάρχουν και φτωχαδάκια. Υπάρχουν Αρχιερείς που και σήμερα περπατούν με τα πόδια και δεν παίρνουν τα αυτοκίνητα της Μητροπόλεως. Υπάρχουν ιεράρχες που το μισό τους τον μοιράζουν σε φοροτροφία, τον δίνουν στις Μητροπόλεις, τον δίνουν σε μοναστήρια, τον δίνουν σε εκλογές οικογένειες. Υπάρχουν τέτοιοι ιεράρχες. Όμως αδέρφια μου, πως είναι δυνατόν να υπάρχουν και ιεράρχες ή να σωθούν κληρικοί απλοί με εκατομμύρια. Ιερέας είναι με πάνω από 3 εκατομμύρια. Ιερέας πάνω από 3 εκατομμύρια. Πόσα σταθεί αυτός ο άνθρωπος στην ενωρία μου. Μας τηλεφώνησαν τις προάλλες από τις φυλακές του Αγδαλού το Πάσχα και μας ζήτησε εκεί ο διευθυντής των φυλακών και μου λέει «Γέρον, να σας παρακαλούμε, εάν θέλετε και μπορείτε, φέρτε από ένα αυγό και ένα κουλουράκι για τους φυλακισμένους, τώρα για το Πάσχα, και θυμηθείτε μας αν μπορείτε και τα Χριστούγεννα, ένα μελομακάρι, το κράτος δεν διαθέτει, πτώχειες, δεν έχει να ζει». Λέω, η Εκκλησία, εγώ λέω στον τρίκορφο της Φορκίνος. Μαθαίνουμε, λέω, ότι βοηθάνε και σε άλλες φυλακές. Λέω, αλήθεια, και εκείνοι μας ειδοποίησαν. Και εκείνοι μας ειδοποίησαν. Και λέω, καλά, εκεί δεν υπάρχει Εκκλησία κοντά. Δεν υπάρχει Μητρόπολη. Μου λέει, πήγαμε στο Μητρόπολη. Και μας είπε ότι η Μητρόπολη δεν έχει χρήματα ούτε για να βγω, ούτε για να κουλούν. Δεν μπορούμε, λέει, να κουλούν με το Πάσχα που μας πέρασε. Και ρωτώ, τι θα πούν όλοι αυτοί οι φυλακισμένοι όταν ακούσουν ότι ο τάδε Μητροπολίτης είχε εκατομμύρια ευρώ και δεν έστειλε να κουλούν και ένα αυγό μέσα στους φυλακισμένους για να τον μακάρουν. Πείτε, αδέρφια μου, τι θα πούμε, λέει, εδώ και ο πατήρ Σεραφείμ σε αυτή την πρωταθλήτρια της ξυφασκίας, τη Βάσο Βουγιούχα αναφέρει, η οποία πήγε 5η σε παγκόσμιο ρεκόρ, η οποία, λέει, έχει μισθό ως νέος που είναι νέα κοπέλα 500 ευρώ αυτή τη στιγμή. Αυτή η πρωταθλήτρια. Και την κάλεσε η Τουρκία. Και τους είπε, έλα και θα σου δώσω μόνο για τη μεταγραφή σου. 100.000 ευρώ θα σου δώσω και μεγάλο μισθό, της λέει. Όχι 500 ευρώ. Και τι απάντησε αυτή η πρωταθλήτρια. Δεν έρχομαι. Διότι όταν ανεβαίνω και δικό και ανεβαίνω πάνω εκεί στο σημείο της νίκης, θέλω να ακούω να περανίσει ο ελληνικός εθνικός ύμνος. Θέλω να ακούω να κυματίζει και να βλέπω η σημαία της Ελλάδος. Δεν έρχομαι για τα λεφτά. Και κάθισε αυτή η κοπέλα και δεν πήγε στην πρόσκληση που της έκανε η Τουρκία δίπλα. Να πάρει στο χέρι 100.000 ευρώ και να μεγάλο μηνιαίο μισθό. Και να τρέξει παρακαλώ να κάνει ξυφασκία για τους Τούρκους. Να κάνει για τους Τούρκους.
για να κερδίσει η Τουρκία. Και δεν το λέει. Τι θα πούμε σε αυτή τη νέα κοπέλα? Τι θα πούμε στον νέο που ζητά δουλειά και του δίνουμε 450 ευρώ το μήνα? Πώς θα ζήσει αυτή η που θα παντρευτεί να κάνει μωρά και τα μωρά του τα φορολογούν? Όταν ο αρχιερέας, όταν ο ιερέας βρίσκεται με εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες της Ελβετίας, καθελώνοντας από δίκας και μίζοντας την κληρονομήσου. Πώς αδελφοί μου θα μπορέσουμε να σταθούμε? Τι θα πει ο Θεός τελικά να ευλογήσει από αυτόν τον τόπο? Αλλά αδελφοί μου, εμείς σας μην το έχουμε φτάνει. Όταν μέσα στους 12 αποστόλους, στους 12, ο ένας τον πούλησε για 30 αργύρια, πούλησε τον διδάσκαλο. Δεν θα τον πουλήσουν σήμερα για 100.000 ευρώ, για 100.000 αργύρια? Όχι μια φορές, αλλά 10 φορές θα πουλήσουν τον Χριστό, αδέρφια μου αυτή, διότι δεν αγάπησαν ποτέ τον Χριστό, αλλά αγάπησαν με την ψυχή τους και είχαν τον Χριστό. Αυτό αγάπησαν και γι' αυτό αποθήκευσαν αυτά τα χρήματα στην πάντα. Αντί να σκορπούν και να μοιράζουν, αντί να κάνουν έργα, αντί να κάνουν έργα φιλανθρωπίας, και όπως έλεγα να κάνουν έργα αγάπης, έργα λιμοσύνης, να σκορπίζουν χαρά στα πρόσωπα των φτωχών και των ανήμπορων παιδιών και ορφανών. Πού αδέρφια μου, αντιπτώμε σε κάποιον που το είπε σήμερα το πρωί στην εκκλησία, του λέω άκουσα αδερφέ μου, 2-3 βρήκανε. Πώς είναι, λέω, τους σκοτάδες, 100, έχουμε καιρό. Αν στους 10 βρέθηκε και ένας Ιούδας, μέχρι τους 100 περίμενε θα δούμε κι άλλους. Αλλά δεν είναι και ένας. Ένας σύγχρονος Ιούδας. Πουλάμε τον Χριστό, αδερφή. Για 30 κύριε και σήμερα. Πουλάμε τον Χριστό. Αυτόν τον οποίο κηρύττουμε. Αλλά εμείς ας μην γνωριστούμε. Ας μην χάσουμε την πίστη μας. Εμείς δεν αγαπήσαμε ούτε δεσποτάδες, ούτε υπηρετούμε δεσποτάδες, ούτε υπηρετούμε αρχιερείς, ούτε αρχιεπισκόπους, ούτε πατριάρχες, ούτε παπάδες, ούτε διάκους, ούτε καλογέρνους, ούτε ασκητές. Εμείς υπηρετούμε την Εκκλησία και τον Χριστό. Αυτό υπηρετούμε εμείς. Αυτό αγαπήσαμε και αυτό έχουμε στην καρδιά μας. Δεν υπηρετούμε ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι διοικητικά όργανα. Εμείς υπηρετούμε τον Χριστό μας. Αυτό θα κάνετε εμείς εις αδέρφια. Στην Εκκλησία δεν πάμε μήτε για τον παπά, μήτε για τον δεσπότη, αλλά για τέτοια κακά παραδείγματα. Όπως ο Χριστός πήρε το φραγγέλιο και το σήκωσε και φώναξε, επιήσατε τον ήχο του πατρός μου ή τον εμπορεί. Ναι, αυτός είναι ο ήχος εμπορεί. Όπου, ό,τι σέφρατε, τα έβαζε στο όνομά του. Και τώρα τα διοχέτευσε στο εξωτερικό και βρέθηκε μέσα στη λίστα λαντάρι. Ξεφτετιζόμαστε. Και αυτό είναι η αρχή για τα επόμενα δεινά. Θυμηθείτε το Άγιο Πατέρες. Θυμηθείτε το, θα δείτε τώρα όλα τα αριστερά κόμματα, αλλά και τα δεξιά που θα αρχίσουν να λένε τι θέλουν το μισθό οι κληρικοί και σιγά το μισθό που λαμβάνουν οι κληρικοί, 800.000 ευρώ και οι περισσότεροι γιατί είναι πολύ κληρικοί. 800.000 ευρώ και ο πρώτος μισθός 500 ευρώ. Προχθές και ρωτώνησε έναν ο δεσπότης, 500 ευρώ πρώτος μισθός. 500 ευρώ, πώς θα ζήσει την οικογένειά μου? Θα πάει να δουλέψει σε ταξί? Τώρα θα γυρίσουν όλοι αυτοί και θα πει, μοιράστε οι δεσποτάδες στο πλούτο που έχετε στην Ελβετία. Μοιράστε τα χρήματα της Ελβετίας και δώστε τα στους παπάδες και στον λαό. Και θα ξεσηκώσουν. Θα δείτε ότι μόλις βγουν τα ονόματα, όπως εμείς ξέρουμε ποιοι είναι τα ονόματα. Αλλά δεν μας απασχολούν τα ονόματα, γιατί δεν έχουμε πρόσωπα, αδέρφια μου. Δεν στηρίζουμε πρόσωπα.
Στηρίζουμε το κακό που υπάρχει. Όχι το πρόσωπο. Το πρόσωπο πρέπει να το σεβόμαστε γιατί είναι εικόνα Θεού. Είναι εικόνα Θεού. Αλλά στηρίζουμε την πράξη. Ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Αδέλφια μου, γιατί ό,τι μαθαίνουν οι αρχιερείς αυτοί είναι σε περιοχές φτωχογειτονιάς. Φτωχογειτονιάς. Θα τους ξεσηκώσω αυτούς τον κόσμο και θα λιτσάρουν. Θα μπουν στη Μητροπόλη και θα απαιτήσουν να κοπεί ο μισθός του κληρικού. Θα δείτε τώρα, θα πούνε εφημερίδες και θα πούνε ανέχει 10 εκατομμύρια και τα στέλνετε στην Ευρώπη. Τώρα πηγαίνετε να πληρώσετε εσείς τους ουσιαίτες σας από αυτά τα εκατομμύρια. 5-10 άνθρωποι θα πάρουν όλη την εκκλησία στον επόμενο τους. 5-10 Ιούδες του 21ου αιώνα θα κατακόσουν και θα δυσφυγήσουν την εκκλησία. Αυτό δεν είναι η αδελφή μου. Αυτό θα γίνει. Και πιθανόν οι εχθροί της Εκκλησίας να το ξέρανε. Να το ξέρανε. Και το φυλάγανε. Το φυλάγανε. Και σου λέει στη δεδομένη στιγμή να το πετάξουμε προς τα έξω. Την ώρα που θα πεινάει ο κόσμος θα παρουσιάσουμε το πλούτο μερικών κληρικών ιερέων και αρχιερέων που είναι σε προσωπικά τους ονόματα. Γιατί? Για να ρίξουν το κύρος της Εκκλησίας. Να χτυπήσουν τον Χριστό και την Εκκλησία. Να χτυπήσουν την πίστη σας. Το ίδιο έκαναν, αδέρφια μου. Ο κομμουνισμός πριν κυριαρχήσει στη Ρωσία, τα καθεστώς τότε του κομμουνισμού έκανε αυτό το γεγονός. Τι έκανε? Βρήκε 10-20 κακούς αρχιερείς και ιερείς και τους πρόβαλε. Τους πρόβαλε και έλεγε στο λαό της Ρωσίας που πήγε. Δείτε τους, ζείτε τι χρήματα έχουν, ζείτε και τη ζωή τους. Και βγάζανε νηθικότητες, βγάζανε το ένα, βγάζανε χρήματα. Και γι' αυτό ο λαός ξεσηκώθηκε και φώναξε. Τώρα εδώ και τώρα ο κομμουνισμός. Έτσι και έγινε στη Ρωσία. Το ίδιο θα κάνουν και εδώ. Το ίδιο θα κάνουν και εδώ, αδελφοί. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα τι θα επιβραδίσει, απλά για μένα ενδιαφέρει ότι θα επιβραδίσει η Εκκλησία. Με ενδιαφέρει ότι θα επιβραδίσει η Εκκλησία. Δεν είδατε μόνο μιλάνε να φορολογηθεί η Εκκλησία, γιατί δεν φορολογεί. Το μόνο που δεν φορολογεί είναι ο λαός. Το χτίρι δεν φορολογεί. Δεν πληρώνει χαράξη για τα τετραγωνικά. Και τώρα τι ζήτησε η κυβέρνηση παρακαλώ. Τα ορθοτροφία της Εκκλησίας, τα γεροκομεία της Εκκλησίας, οι κατασκηνώσεις της Εκκλησίας, ό,τι υπάρχει φιλανθρωπικό ίδρυμα, να πληρώσει κανονικά χαράτσι και φόρους. Ακόμα και τα γεροκομεία. Ακόμα και τα ορθοτροφία της Εκκλησίας. Και να είστε βέβαιοι μετά ότι θα φτάσουμε στον νόμο. Και ποιος θα επιβαρυνθεί? Ο λαός. Ποιος έχει παραδεχθεί το χαράτσι του γεροκομείου? Ποιος θα το πληρώσει? Ή θα κλείσει το γεροκομείο, ή θα κλείσει το ορθοτροφείο, ή θα κλείσουν οι κατασκηνώσεις. Γιατί ποιος θα πληρώσει τα τεράστια ποσά? Γιατί ένα γεροκομείο είναι ολόκληρο κτίριο. Ένα ορθοτροφείο είναι ολόκληρο κτίριο. Ποιος θα πληρώσει? Ή να είναι ολόκληρο κτίριο. Εδώ έχει τον ναό, έχει τον ναό από κάτω που έχει μεταρρύνει. Και έχει από κάτω την αίθουσα πάλι και αθλητικό. Ποιος θα πληρώσει τόσο όρθο χαράξει? Εδώ δεν ανάβουν το πετρέλαιο, γιατί δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο από τα που βρίσκουν μέσα στο μαγκάρι. Βλέπετε τη φίλη. Τι ζημιά γιατί θα το κάνουν στον χώρο της Εκκλησίας αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς όμως, όπως και τότε, δεν ακολουθήσαμε, οι πιστοί δεν ακολουθήσαν τότε τον Ιούδα.
ακολούθησαν τους υπόλοιπους Αποστόλους και τον Χριστό. Το ίδιο και εμείς. Ακολουθούμε τον Χριστό. Ακολουθούμε τον Χριστό και τους Αγίους ανθρώπους που ευρίσκονται στον χώρο της Εκκλησίας. Αυτούς ακολουθούμε. Σε αυτό τα χνάρια βαδίζουμε. Εμάς πρότυπο δεν είναι αυτός ο δεσπότης ή ο Α ή ο Β ή ο Γ, ο οποίος έχει εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Για μας πρότυπο μας είναι ο φτωχός δεσπότης και μητροπολίτης εκείνος που πέθανε στο αρετέιο μέσα στη φτώχεια γιατί δεν είχε ούτε βιβλία άλλου υγείας και πήγε με καρδιά απορίας. Για μας αυτός ο μητροπολίτης είναι παράδειγμα και αυτός ο μητροπολίτης ήταν ο μητροπολίτης Πενταπόλεως Νεκτάριος, ο σύγχρονος σήμερα Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος δεν βρέθηκε ούτε δραχμής στο όνομά του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε βιβλία αλληλογίας. Και στο αρετέριο που τα πήραν, του έβγαλαν βιβλία, του έβγαλαν χαρτί απορίας, διότι δεν μπορούσε να εισαχθεί στο αρετέριο. Αυτός ο πάντοχος μικροπολίτης και άλλοι τέτοιοι πάντοχοι ευγενείς που κοσμούν και γίναν άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτοί μιμήθηκαν τη ζωή του Χριστού. Αυτοί άκουσαν που είπε ο Χριστός όπως ο Μέγας Αντώνιος, που ήταν πλούσιος νεανίσχος ο Μέγας Αντώνιος. Και ακούγοντας το Ευαγγέλιο αυτό, το σημερινό Ευαγγέλιο, λέει τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, λέει ο Μέγας Αντώνιος, παλικάρι, να δώσω τα υφαρκοντά μου και τον πλούτο μου στους φτωχούς. Έτρεξε και τα μοίρασε όλα. Και δεν προκόπηθη. Και έτσι ο Μέγας Αντώνιος, αυτός ο νεαρός ο Αντώνιος τότε, και πήγε στην έρημο. Μίλασε όλο τον κόσμο και τον έδωσε τον κόσμο. Εμείς αυτά είναι τα παραδείγματα. Αυτούς θέλουμε να μνημονεύουμε. Εμείς τέτοιους οικουμένους θέλουμε να έχουμε και να ηγούνται μπροστά στην Εκκλησία. Εμείς τέτοιους πατέρες αγίους θέλουμε. Τέτοιους αγίους σκόπους θέλουμε. Φτωχαδάκια δεν θέλουμε. Μιμητές του Χριστού. Μιμητές των Αποστόλων. Άκουγα προχθές μια ομιλία ενός ιεράρχη, ο οποίος έλεγε τα εξής. Είναι δυνατόν, δεν μπορώ να φανταστώ, λέει. Μπορείτε να φανταστείτε τον Παύλο να εμφανίζεται τον ποιόν σας και να είναι με χρυσούς ρόγους, ο Απόστολος των Τεχνών, που κύρκε και πήγαινε με φτωχικά ράσα και κυκλοφορούσε σε όλα τα έθνη και τα μήνυ του πλάτου και τα πλάτα της γης. Αυτός ο Απόστολος Παύλος, λέει ο ιεράρχης, ο μεγάλος και έντονος ο εξαρτός ιεράρχης, λέει, είναι δυνατόν να φανταστώ τον Παύλο με μήτρα, με στα χρυσάφια, με χρυσές καπελίτσες, με χρυσά μάτια, με χρυσά αυτοκίνητα. Είναι δυνατόν να το φανταστώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ, δεν το χωράει η διάνοιά μου. Εμείς και ποιον μιλούμεθα. Τον Παύλο μιλούμεθα ή τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Ποιον μιλούμεθα εμείς. Η ταπεινή ομάδα του Χριστού. Εμείς αδελφοί μου, ας ανοίγουμε στους φτωχούς. Ας ανοίγουμε στους φτωχούς. Εγώ θέλω, όπως έλεγε και ο γεροντάς μου, πλούσια την Εκκλησία. Πλούσια η Εκκλησία. Τι θέλω να έχει μόνο. Γιατί να έχει μόνο. Για να μοιράσει στους φτωχούς. Να μοιράσει το τι έχει, να ανοίξει τα μαγάρια, να ανοίξει τα θησαυροφυλακιά της και να τα μοιράζει στους φτωχούς. Πλούσια η Εκκλησία. Φτωχός ο Μεσολόγης και ο Παπάς. Φτωχός. Να παίρνει τόσα όσα φτάνουν για να ζήσει την οικογένειά του όπως όλος ο κόσμος. Αλλά η Εκκλησία να μην νίκη του Χριστού. Να μπορεί να κάνει έργο. Να μπορεί να βοηθήσει ανημόρους. Θέλω, δεν θέλω. Η ενορία ο Χριστός. Να είναι πλούσια, να μπορεί να έχει, για να κάνει έργο, να ταΐζει φτωχούς, να ταΐζει γερόνους, να ταΐζει ανήμπορους ανθρώπους, να αγοράζει φάρμακα, να πληρώνει ενίκια ανθρώπου που χάσαν τη δουλειά τους και δεν έχουν να πληρώσουν το ενίκιο. Πλούσια και η ενορία, αλλά φτωχός ο μοναστής. Πλούσιο το μοναστήρι, να μπορούν τα μοναστήρια να έχουν, για να δίνουν, όχι για να κάνουν πέφτουν οι καλόγεροι, αλλά για να μείνει, να μοιράσουν όταν σκοτούν την πόρτα, όταν σκοτούν την πόρτα
να μπορούν να μοιράσουν από αυτά τα οποία αισθάνονται. Και καλό είναι να είναι άνθρωποι. Και καλό είναι να μην είναι δεύτερο λάσο να φορέσουν. Δεν το καθένα τέτοιο. Ούτε ανήκω στους αγίους ανθρώπους, ούτε ανήκω σε εκείνους. Τούτο το ράσο ξέρετε και δεν είναι. Ξέρετε, ένα ράσο από τούτο. Είχα ένα άνθρωπο, τέλειωσε. Το φοράω από τότε που έγινε τη ρήματα στο Χαργητό στον Άγιο Μιχάλη. Πριν πόσα χρόνια. Είναι το ίδιο ράσο, δεν το δεν πήρα. Και αυτό το ράσο μου το έδωσε τότε ο δεσπότης εκεί, ο Στέφανος. Μου το είχε δώσει τώρα. Δεν πέρασε τα χρήματα από τα χέρια μου. Δεν θα μπορούσα να αγόραζα ένα δεύτερο ράσο. Σίγουρα δεν μπορούσα. Αλλά όχι ο δεύτερο. Μη μητέρευσε, μη μητέρευσε την άνθρωπο του Χριστό. Να μοιράσουμε. Να μοιράσουμε. Έλθος και αναλάβουμε έλθος. Διότι δεν μπήκαμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Γιατί αγαπήσαμε τον Χριστό. Αλλά γιατί αγαπήσαμε τον Χριστό. Και για την ημέρα που τον χειροτονήθηκα. Την ημέρα που τον χειροτονήθηκα. Και να έρχεσαι να τον τηρήσω. Μέχρι την ημέρα που θα κλείσω τα μάτια μου. Ότι όσο ζω, ούτε με το θάνατο δεν θα βρεθεί στο όνομά μου ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ. Όλα τα δόξα του Χριστού μας. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να πάνε στους φτωχούς, να πάνε στους ανθρώπους που ανήκουν. Όλα για τη δόξα του Χριστού. Να τα δώσουμε όλα ό,τι έχουμε. Και τη ζωή μας ακόμα χρειαστεί. Το έργο μας χρειαστεί. Να το δώσουμε. Αυτό πρέπει να είναι το σύστημά μας. Εμένα αυτά με δίδαξε και ρωτάζω. Και αυτά διδάσκω και εγώ προς εμάς. Να τα ακολουθούμε. Γιατί τότε όταν βλέπουμε αυτά τα κακά τα παραδείγματα, δεν σκεφτόμαστε. Δεν ελκύσουμε την ψυχή μας. Αντιθέτως, εμείς γονατίζουμε και προσευχόμεθα. Γιατί, όσο ζουν αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο Ιούδας, όσο ζούσε, είχε τον χρόνο να μετανοήσει και να επιστρέψει πίσω κοντά στον Χριστό. Να ερχόμεθα αυτοί οι άνθρωποι, οι ιεράρχες, οι ιερείς, τι να κάνουν, να απεμολύσουν τον πλούτο τους, έστω και τώρα να τον μοιράσουν στους φτωχούς, να τον μοιράσουν σε ιδρύματα, να τον μοιράσουν στους ανθρώπους που πεινούν. Και οι ίδιοι με δάκρυα να ξεκλίνουν τα μαρτήματά τους, με δάκρυα να πούν το ύμα του Χριστέ μου, ναι, αμάρτησα Χριστέ μου. Όλοι αμαρτάνε και να πάρουν τον χρόνο της επιστροφής. Να μην οδηγηθούν εκεί που έφτασε τελικά ο Ιούδας, αλλά να ακολουθήσουν τα βήματα του Αποστόλου Πέτρου, που τρεις αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά τρεις φορές έγινε τις επιπρόσεις. Πάτε σας παρακαλώ με αυτούς τους ιερείς και τους ευχαίρεις την προσευχή σας και παρακαλέστε και για όλο τον κλήρο, για όλη την Εκκλησία μας, για όλους τους ιεράρχες μας, από τον Πατριάρχη μας μέχρι τον τελευταίο καλόγερο να προσέχεστε. Διότι ο Χριστός είπε, όταν παταχθεί ο ποιμένας, θα πάψω ο ποιμένας και δεν θα πιστήσω την ακρόματα. Να ευχηθούμε αδέρφια μου, να μην γίνει σκάνδαλο με χάρη. Να ευχηθούμε αδέρφια μου, να μην σκανδαλιστεί ο κόσμος. Να μην ως έχουν στο μυαλό τους οι έκκλησεις της Εκκλησίας, να μην τα εφαρμόσουν πάνω στο λαό του Θεού και πάνω στον χώρο και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Αλλά ας δίνουμε εμείς όμως το παράδειγμα του καλού. Ας δίνουμε το παράδειγμα. Ας μιμηθούμε τον Χριστό και τους Αποστόλους του. Αμήν. Όχι. Όλοι μας, πατέρες, όλοι μας και εσείς αδελφοί, δυνατά. Διευκόμουν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέγξον και σώσον ημάς. Αμήν.